πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι στη διάθεση των πελατών μας, έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εδώ και 35 χρόνια, στην υπηρεσία του πελάτη. Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό σας. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγρά αεριοκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφία Ντονέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610 524 447. Ναι, έντονη αντίθεση τους εκφράζουν έμποροι και εμποροϋπάλληλοι σχετικά με το μέτρο της Κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων, η οποία και προβλέπεται για όλες τις Κυριακές του χρόνου βάσει της νέας συμφωνίας κυβέρνησης δανειστών. Δυστυχώς, αυτό που λέει η Ομοσπονδία, τότε έχουμε 24 ώρες απεργία, αντέδρασαν πάρα πολύ αργά. Τα θέματα με τις Κυριακές το πουλήσανε και η Ομοσπονδία και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων και ο Εμπορικός Σύλλογος. Όταν αυτή τη στιγμή τους είχαμε επισημάνει το κίνδυνο ότι θα περάσουν 52 Κυριακές, αυτοί αφήσαν τον αγώνα στη μέση. Τότε που θα έπρεπε όλοι να ήμασταν ενωμένοι, αυτοί αφήσαν τον αγώνα στη μέση. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Τώρα πια είναι αργά. Ξέρουμε όλοι ότι 52 Κυριακές θα περάσουν. Εμείς οι ελεύθεροι εμποροϋπάλληλοι, όταν αντιδρούσαμε με νύχια και με δόντια για το θέμα της Κυριακής, όλοι μας κλεβάζανε, όλοι αυτή τη στιγμή μας λέγανε τρελούς. Τώρα η αγορά θα δουλέψει με 92 Κυριακές. Δυστυχώς οι φορείς δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Θεωρείτε ότι η πανελλαδική απεργία της Κυριακής δεν θα πιάσει τόπο? Δεν νομίζω θα πιάσει τόπο. Βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας. Και οι εμποροϋπάλληλοι πάντως αντιδρούν και μάλιστα προχωρούν σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία την Κυριακή κατά της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων. Ωστόσο, απομένει να δούμε στην πράξη πόσα καταστήματα θα ανοίξουν την Κυριακή, αφού και ο Σύλλογος Καταστηματαρχών της Ιστορικού Κέντρου είχε εκτιμήσει πως το άνοιγμα της Κυριακής του Ιουλίου δεν είχε νόημα. Εντάξει, θεωρώ λανθασμένη το σημείο που γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί ούτως ή άλλως δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη. Έτσι, δεν υπήρχε πριν που αντιδρούσαμε, πόσο τώρα μάλιστα με τα καινούργια μέτρα που θα έρθουν, που θα μειωθεί κι άλλο το εισόδημα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να ανοίγουν τα καταστήματα. Μάλλον πρέπει να συζητήσουμε για μείωση ωρών εργασίας παρά για αύξηση. Θεωρείτε εσείς ότι η πανελλαδική απεργία που θα γίνει θα έχει κάποιο αποτέλεσμα? Εντάξει, δεν θεωρώ. Πρέπει να γίνει. Ότι πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει. Αν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα, θα δείξει.